Σε αυτό το βίντεο θα δούμε κάτι διαφορετικό. Θα δούμε πώς να ανάψουμε την μισόμπα μας. Έχουμε εδώ πέρα ένα προσάναμα, ένα κύβο προσάναμα. Πιο κάτω εδώ έχουμε κάτι τρίματα από ξύλα πετσάφλες και δίπλα μας τα ξυλαράκια. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται για να πάρει μπροστά η σόμπα μας είναι αέρας. Γι' αυτό ανοίγουμε το κάτω πορτάκι, ώστε να περνάει ο αέρας από κάτω και να πάει προς τα πουριά και να ανάψει τα ξυλάκια μας. Εάν την έχουμε κλειστή, δεν θα ανάψει τόσο εύκολα. Το δεύτερο μυστικό είναι ότι πίσω από τη σόμπα έχει ένα καλαπέτο και αυτό πρέπει να είναι ανοιχτό. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε φωτιά τη σόμπα μας. Βάζουμε εδώ το κυβάκι μας. Το βάζουμε φωτιά. Βάζουμε τα πετσιά μέσα, το προσάναμα για να πάρει. Έτσι. Εδώ και κλείνουμε. Αφήνουμε ανοιχτό να παίρνει αέρα, ώστε να δημιουργηθεί ένα ρεύμα αέρα από κάτω προς τα πάνω και προς τα μπουριά. Βλέπουμε ότι η φωτιά μας έχει πιάσει και φουντώνει ήδη. Μπορούμε να βάλουμε τα ξυλάκια. Χωρίς αέρα είναι δύσκολο να επιτύχουμε να ανάψει η σόμπα μας. Για αυτό το μυστικό είναι, παιδιά, να έχουμε το πορτάκι μας ανοιχτό και να παίρνει πολύ αέρα η σόμπα μας. Αν δεν προσθέσουμε πετσάφλες και πάμε στα χοντρά ξύλα, η σόμπα μας δεν θα ανάψει. Θα σβήσει. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι τραβάει πολύ αέρα και σιγά σιγά τα ξυλαράκια μας πιάνουν και ανάβουν. Για να δούμε τι γίνεται μέσα. Ανακεφαλαιώνουμε. Το πρώτο βήμα που κάνουμε για να ανάψουμε τη σόμπα μας είναι να ανοίξουμε τον αέρα από κάτω. Και το κλαπέτο επάνω είναι full ανοιχτό. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε την ελεύθερη διέλευση του αέρα από κάτω προς τα μπουριά. Μετά προσθέτουμε ένα κομμάτι προσάναμα, πολλά ψηλά ξυλαράκια ή πετσάφλες για να μπορέσει να ανάψει γρήγορα, μικρά κλαδιά και πιο μετά θα βάλουμε πιο μεγάλους κορμούς και η σόμπα μας θα ανάψει πάρα πολύ γρήγορα. Φορτώνουμε ξυλαράκια μέσα. Και θα δούμε πόσο γρήγορα θα ανάψει η σόμπα μας. Η σόμπα μας ήδη πιάνει και ζεσταίνει. Μετά από 10-15 λεπτά η σόμπα μας άναψε και κλείνουμε το πορτάκι που ανοίξαμε, για να ρυθμίσουμε σωστά την καύση. Για να ρυθμίσουμε σωστά τον αέρα και να μην σπαταλάμε πολύ ξύλο. Πάμε να δούμε τη φωτιά.
Ωραία, μια φωτιά, κλείνω. Επίσης το πιο ωραίο είναι και να μαγειρέψουμε πάνω. Αυτό ήθελα να δούμε, παιδιά, τα λέμε σε νέο βίντεο.